πέρα από το σιδηροδρομικό σταθμό της Κροατίας, του Ζάγκρεπ. Ήρθαμε στα τρένα να πάρουμε ένα τρένο να πάμε στη Λιουμπλιάνα και περιμένουμε με ανυπομονησία να κάνουμε αυτό όμως το ταξίδι. Για να φτάσουμε στη Λιουμπλιάνα, κάναμε 2 ώρες και 50 λεπτά με το γρήγορο το τρένο, ενώ το εισιτήριό μας με επιστροφή κόστιζε 18 ευρώ και 50 λεπτά. Και φτάσαμε στη Λιουμπλιάνα, η οποία εδώ πέρα είναι βροχερή. Βρέχει, πάμε φυσάει. Να δούμε το κέντρο, φυσάει, βρέχει όντως. Μας άφησε εδώ το τρένο στο σιδηροδρομικό και πάμε να δούμε λίγο το κέντρο και ελπίζω να προλάβουμε να δούμε και το μεγάλο το εμπορικό. Και ήρθαμε στην Dragon Bridge, δείτε εδώ πόσο όμορφη είναι, περνάει και το ποτάμι. Και ο καθεδρικός της Λιουμπλιάνα, βέβαια το βλέπουμε λίγο με βροχή, αλλά δεν πειράζει, για πάμε να το δούμε από κοντά. Καθίσαμε για ένα καφεδάκι εδώ στη Λιουμπλιάνα, έξω βρέχει πάρα πολύ, πραγματικά να σταγνώσουμε. Βρέχει όντως πάρα πολύ, ήρθε η ώρα να πιούμε το καφεδάκι μας και να πάμε έξω να δούμε την πόλη. Να και η κεντρική πλατεία της Λιουμπλιάνας, δείτε εδώ την εκκλησία τους που βαράει το ρολόι κάθε μισάωρο. Εδώ πέρα είναι ο ποταμός, ο Παναγιώτης μου βγάζει φωτογραφίες. Δεν μπορούμε να σας δείξουμε πάρα πολλά πλάνα, βρέχει πάρα πολύ. Φυσάει κιόλας. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πάμε και στο εμπορικό, για να δούμε. Ήρθαμε και στο εμπορικό τους, πάμε να δούμε μέσα τι έχει. Ήρθαμε και στο Primark, το αγαπημένο μου, και πάμε να δούμε, να εξερευνήσουμε τα μαγαζιά μέσα. Αυτό που μας έλειπε ήταν τα McDonald's και καθίσαμε να φάμε, πήραμε πατατούλες. Και κάτι εδώ για να δω, για άνοιξε, σαν KFC ας πούμε. Αύριο ελπίζω να έχει KFC, γιατί τα αγαπάμε ιδιαίτερα. Και πάμε να φάμε. Γεια σας και από την όμορφη Λιουμπλιάνα. Λοιπόν παιδιά, είμαστε κουρασμένοι ως το τέρμα. Μια εκδρομή φτάνει στο τέλος σχεδόν. Ήρθαμε λίγο νωρίτερα για να δούμε και το χώρο, γιατί είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε προφανώς. Στο σιδηροδρομικό σταθμό. Και περιμένουμε τώρα η ανακοίνωση, να δούμε σε ποιο gate είμαστε, σε ποια platform. Γενικότερα, εντάξει, είναι κούραση λίγο, γιατί είναι 3 ώρες πανέλα από το Ζάγκρεπ. Είναι 18 ευρώ το εισιτήριο, πανέλα. Αλλά παιδιά, μας άρεσε τόσο, τόσο πολύ. Είναι πιο όμορφη από το Ζάγκρεπ. Πάρα πολύ πιο όμορφη. Είναι μια έχει φανταστική λίμνη. Πόλη. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εκκλησίες πολύ ωραίες. Καμία σχέση με το Ζάγκρεπ. Νομίζω υπάρχει πιο πολύ πολιτισμός εδώ πέρα. Γενικότερα μέχρι και ηλεκτρικό παγκάκι. Είναι μια πιο ευρωπαϊκή πόλη. Μια πόλη με πάρα πολύ πράσινο. Το κέντρο της είναι φανταστικό. Πολύ πιο καθαρά, πολύ πιο όμορφα. Έχει και το ποτάμι που στολίζει
και ομορφαίνει πάρα, πάρα πολύ ωραία την πόλη. Έχουν ευρώ, μεγάλο συν. Μεγάλο συν, πραγματικά. Γιατί δεν μπερδεύεσαι τόσο με συναλλαγές κτλ. Γενικότερα και είναι πάρα πολύ πιο προσεγμένη πόλη. Όπως είπε και η Βάσο πριν, υπάρχουν ηλεκτρικά μπαγκάκια για να φορτίσεις το κινητό σου. Που στην Ελλάδα δεν έχουμε, έχουμε μόνο στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή αυτό είχαν είναι βάλει απίστευτο. Στην κεντρική του εκκλησία μια κόκκινη που έχει εκεί πέρα μπροστά στο ποτάμι. Τώρα μου διαφεύγει πώς τη λένε. Βάλανε ένα ψηλό συντριβάν γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη αυτές τις μέρες. Και ψεκάζανε τον κόσμο που ήταν από κάτω για να δροσίζεται. Τσιμπήσαμε πριν λίγο, πριν έρθουμε εδώ στο συνδρομικό σταθμό, κάτι από το McDonald's. Και ναι, στα McDonald's πρώτη φορά το είδαμε. Έχει ρομποτάκι. Είχε ρομπότ. Το που οποίο σου πάει το φαγητό. Που σου φέρνει το φαγητό στο τραπέζι. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει. Είμαστε νομίζω σε άλλο level. Κινέζικα πράγματα με ρομπότ και Android και τέτοια φάση. Γενικά είναι πολύ μπροστά η Σλοβένια. Γενικά είναι πάρα, πάρα πολύ όμορφα. Και όπως είπαμε και πριν, μέσα θα δείτε το κέντρο με το ποτάμι και με αυτά. Αξίζει, είναι φανταστική η πόλη. Θα το δείτε και στα πλάνα βασικά. Ότι έχει μεγάλη αγορά με πεζόδρομο, κάτι το οποίο λείπει από το Ζάγκρεπ. Ένα εμπορικό έχει έξω. Το Ζάγκρεπ έχει γενικά τα εμπορικά και μέσα στο κέντρο έχει απλά ένα εμπορικό με κάποια καταστήματα. Ενώ είναι εδώ πέρα έχει ολόκληρο σαν τη δικιά μας τη Μεσκή, να το πω έτσι. Με φουλ πεζόδρομο, με φουλ αυτά, με μεγάλα franchise, τα γνωστά τα δικά μας. Και έχει και ένα μεγάλο εμπορικό μέσα στην Λιουμπλιάνο που λέγεται Emporium Galerium, το οποίο είναι φοβερό να το επισκεφτείτε. Και πήγαμε και εμείς ένα εμπορικό που άρχισε πάρα πολύ, ήθελε η Βάσο και τελικά είχε δίκιο. Στο BTC. Θα πάρετε το 27 τεράστιο εμπορικό. Θα πάτε. Με δραστηριότητες μέσα στο εμπορικό. Ήρθε ένα τρένο τώρα από πίσω μας. Ναι, ιστορικό. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία από την Λιουμπλιάνα. Να το κάνετε, παιδιά. Εγώ, άμα γυρίσαμε τον χρόνο πίσω, μπορεί να κλέβα μια μέρα από το Ζάγκρεπ και να μέναμε εδώ πέρα μια μέρα να βλέπαμε την ησυχία μας στην πόλη. Αλλά γενικότερα είναι μια μικρή πόλη. Μην φανταστείτε ότι είναι καμιά τεράστια πόλη. Αλλά αξίζει περισσότερο το Ζάγκρεπ. Η Λιουμπλιάνα, να φανταστείτε που είναι πρωτεύουσα. Είναι νομίζω 500.000 κάτοικοι μόνιμοι. Θα σας το γράφουμε και από κάτω και σιγουριά. Δεν είναι κάποια μεγάλη πόλη, αλλά είναι μια πάρα πολύ καθαρή σύγχρονη και προσεγμένη πόλη. Είναι σύγχρονη πόλη, προσεγμένη, καθαρή. Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή να το κάνετε οπωσδήποτε, να έρθετε, μην το χάσετε. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη στη Λιουμπλιάνα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε subscribe στο κανάλι μας, like στο βίντεο, καθώς έρχονται νέοι προορισμοί από Ελλάδα και εξωτερικό. Φιλιά πολλά!